Σιρή Καρπή 10. Γιατί είναι φρέσκη, θρεπτική, νόστιμη, υγιεινή. Πιστοποιημένη με ISO 22000. Γιατί παράγονται στον τόπο μας με την εγγύηση του ονόματος Δελιπούλιος. Και εμπειρία από το 1974. Γιατί αυτοί οι ξηροί καρποί παίρνουν σε όλα άριστα. Νέα σειρά προϊόντων 10 από τη Δελιπούλιος ΑΕ. Αναζητήστε τα και πάρτε 10. Μπακογιάννης. Και εδώ η πρώτη. Πολύ γρήγορα ανοίγει το σκορ ο Ρεστιάδας με τον Δαρβούδη. Δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή με τον Βλάχο. Επιμένει ο Ρέστης. Σιδηρόπουλος. Και εδώ έχουμε το 1-1. Έχουμε το 1-1. Ισοφάριση για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Εθνικού. Πολύ ωραίο. Απάντησε γρήγορα ο Εθνικός. Θα έχουμε και άλλο γκολ σίγουρα. Και ήρθε μάλιστα από την προδάμε να το πούμε. Και ήρθε πολύ γρήγορα. Ευχάριστο αυτό για τον Εθνικό, τα παιδιά του Εθνικού. Αναμένεται να δούμε την αντίδραση των δύο ομάδων. Μπορείς. Και το γκολ. Και το γκολ για την ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Βλέπουμε ότι κάνει την ανατροπή ο Εθνικός. Από 1-0 το έχει γυρίσει το 1-2. Βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό. Αναμένεται ακόμη πολύ παιχνίδι. Και πιθανόν θα έρθουν και άλλα γκολ. Παίζουν ανοιχτά. Επιδιώκουν και άλλα γκολ και οι δύο, είναι καλό αυτό. Βλέπουμε το Λιμψούλη από την δεξιά πλευρά. Πέρασε τον Παπαζήση και εδώ λίγο έλειψε να γίνει το 3-1. Αν βγει και ο Δαρβούδης, θα είναι πλήγμα για την ομάδα της Ορεστιάδας. Και πάμε η αντεπίθεση. Πολύ κοντά ο Μπράχο να σμπρώξει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Γαλλί. Λίγο έλειψε να γίνει το 3-1 πάλι. Και ισοφάριση. Το είπαμε ότι οι χαμένες ευκαιρίες είπαμε ότι θα κοστίσουν σίγουρα στον Εθνικό και όντως βγαίνει. Όπως είπαμε, όταν χάνεις ευκαιρίες. Και στο 88 η ισοφάριση από τον Παγκογιάννη. Πολύ πιθανό να πληρώσει τις χαμένες ευκαιρίες και να που έρχεται στο 88. Βγήκε αληθινός ο Αλέξανδρος. Πολλές ευκαιρίες χαμένες από την πλευρά του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και 1,5 λεπτό πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Και 5 γιατί είχαμε και 2 λεπτά στην ανάπαυλα και να το ορίσεις. Καλές προϋποθέσεις για γκολ. Διαμαρτύρονται για πέναλτι. Έχουμε το 3-2. 2-3 με το Βλάχο. Η ολική ανατροπή. 2-3 με Αντώνη Βλάχο. Να παραλαμβάνουν τα μετάλλια από την Εψεύρου. Στο σχολιασμό ήταν ο προπονητής ο Αλέξανδρος Ομήρος. Αλέξανδρε, έναν τελευταίο λόγο. Πώς βλέπεις το Super Cup με η νέα διοίκηση που το καθιερώνει? Ναι, πάρα πολύ καλό. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Το ήθος τους ήταν και των δύο ομάδων, των προπονητών τους. Εισάξιο της φανέλας που αντιπροσωπεύουν. Μπράβο τους. Και εδώ βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές του Ορέστη.
να παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους. Για την ομάδα του, Πετρόπουλος κάπτεν, Χρήστος από τον πρόεδρο της ΕΠ Σεύρου, τον Χατζημαρινάκη, τον Παντελή. Πήρε τον κύπελο και όλοι μαζί